για το θέμα της παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Ήδη έχει τοποθετηθεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Θανάσης ο Παφίλης. Δεν θα το σχολιάσω εγώ περαιτέρω. Για το σχέδιο νόμου το οποίο συζητάμε σήμερα. Η κυβέρνηση, καταθέτοντας αυτό το σχέδιο νόμου της εκπαίδευσης του προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας, δήλωσε ότι σκοπός του είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τον πολίτη, η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας μέσω του εξυγχρονισμού της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και της οργάνωσης και λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας. Πραγματικά πολύ ωραίοι τίτλοι, που όμως στοχεύουν να παραπλανήσουν το λαό και για τον πραγματικό ρόλο που ανατίθεται στην αστυνομία, αλλά και για τις κυβερνητικές προθέσεις σχετικά με τις προβλέψεις του πάροντος νομοσχεδίου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι 3 χρόνια κυβέρνηση. Ήτανε πολλά περισσότερα στο παρελθόν. Υπήρξαν εναλλαγές κυβερνήσεων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε κυβερνητική θητεία, από όποιον και αν ασκούνταν, άφηνε ανέγγιχτη τη συνισταμένη του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου της αστυνομίας, που είναι η αντιμετώπιση του λαϊκού κινήματος και σε δεύτερη μοίρα της εγκληματικότητας. Εσείς, για τη Νέα Δημοκρατία αναφέρομαι σαν κυβέρνηση, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας απογειώσατε την καταστολή. Δεν υπήρξε αγώνας εργατών, αγροτών, μαθητών, φοιτητών, γιατρών, νοσοκομιακών που να μην βρεθεί κατά απέναντί τους. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις τσακίσατε. Ποιος έδινε το τέμπο στο αναβοκατέβασμα του αστυνομικού κλομπ στις πλάτες και στα κεφάλια των εργαζομένων? Η κυβέρνησή σας. Πραγματικά είναι ατέλειωτος ο κατάλογος της λίστας της ντροπής, της κατασταλτικής βίας εκ μέρους της αστυνομίας με ευθύνη της κυβέρνησης. Και βέβαια εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι η αστυνομική βία είναι μέρος της καταστολής σε βάρος του λαού. Καταστολή είναι και οι κρατικές παρεμβάσεις στην αυτόνομη λειτουργία μαζικών φορέων και συνδικάτων που θεσμοθετήσατε. Είναι η ποινικοποίηση της λαϊκής δράσης και των αγώνων που φτάνουν μέχρι την απόπειρα περιορισμού των διαδηλώσεων. Είναι η εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς που περίτεχνα συσκοτίζεται και που φτάνει μέχρι του σημείου εργάτες μετανάστες να πυροβολούνται από αφεντικά επειδή τόλμησαν να διεκδικήσουν τα δεδολευμένα τους. Καταστολή είναι και οι μόριες, τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωση προσφύγων και μεταναστών. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση στη Βουλή για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία έφτασε στο σημείο να ταυτίσει, προκλητικά μάλιστα, την ελευθερία με την καταστολή. Στις σχολές είπε, δεν μπαίνει η αστυνομία, μπαίνει η δημοκρατία, μπαίνει η δροσερή πνοή της ελευθερίας που έως τώρα αφήνουν έξω οι καπνοί των Μολότοφ. Πριν περίπου από 1 χρόνο η κυβέρνηση παρουσίαζε τη Λευκή Βίβλο για την ασφάλεια. Το κείμενο που κατά την κυβέρνησή σας προδιαγράφει την αστυνομία του 21ου αιώνα. Στις σελίδες αυτού του κειμένου κυριαρχούν οι απαιτήσεις των υπεριαλιστικών οργανισμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια. Τι λέει αυτή η βίβλος? Ότι η εσωτερική ασφάλεια σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορεί να διαχωριστεί από την εξωτερική, μότι συνεπάγεται αυτό. Ποιον φωτογραφίζει αυτή η πρόβλεψη? Φωτογραφίζει τον εσωτερικό εχθρό, δηλαδή το λαϊκό κίνημα. Εσείς αυτό θα το διδάξετε στις αστυνομικές σας ακαδημίες. Το λέει η βίβλος, η λευκή, μαύρη. Όπως θα διδάξετε τα στελέχη της αστυνομίας ότι αποφυτώντας από τις σχολές τους θα δράσουν σε εποχές αύξησης των κοινωνικών εντάσεων. Έτσι το λέει η λευκή βίβλος μέσα. Δεν τους λέτε όμως ότι αυτές οι κοινωνικές εντάσεις είναι αποτέλεσμα μιας άθλιας πολιτικής. Μιας πολιτικής που τσακίζει τους εργαζόμενους, στηρίζοντας την οικονομική ολιγαρχία που πίνει τον υδρότα τους. Κατά καιρούς κάνετε προσπάθειες επίσης να εξαπατήσετε το λαό. Αναφέρεστε σε τι?
σε ήπια και κοινοτική αστυνόμευση, σε διαχείριση της πόλωσης, της αντιμετώπισης του μισθαλόδοξου λόγου, στην προστασία του δικαιώματος του συνέρχεστε και άλλα τέτοια ωραία που διατείνεστε ότι απαιτούν μια αστυνομία που διαλέγεται, συνεργάζεται και λογοδοτεί. Το κάνανε αυτό και άλλες κυβερνήσεις, δεν είσαστε μόνοι. Μιλούσαν για πεζή αστυνόμευση, για συμβούλια πρόληψης παραβατικότητας στις τοπικές κοινωνίες, για αστυνομικό της γειτονιάς. Έχετε λυσαλέα προσπαθήσει να ντύσετε την αποτελεσματικότερη καταστολή με τη συνένεση του λαού σε μηχανισμούς σύγχρονου χαβιερισμού. Ας πάμε στο 2015. Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οραματίζονταν στρατηγικό ρόλο για τα σώματα ασφάλειας. Ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Πανούσης, χαρακτήριζε τη δράση τους εργαλεία εξασφάλισης της κοινωνικής συνοχής. Δηλαδή ποιας κοινωνικής συναρχής των εργαζομένων και των επιχειρηματιών. Μέσω της επιχειρηματολογίας του κλομπ. Έρχεται βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και διαμαρτύρεται. Ως κυβέρνηση όμως διατήρησε και εξέλιξε το αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που τροφοδοτεί την αστυνομική βία και καταστολή. Ευτυχώς ο λαός μας δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου. Δεν ξεχνά τα μαθητοδικεία, τα αγροτοδικεία, το τσάκισμα των συνταξιούχων. Αντί σήμερα αυτοί που τον εκπροσωπούν να προσποιούνται τους οργισμένους, ας κάνουν πρώτα την αυτοκριτική τους. Ρητορική βέβαια η προτροπή δεν πρόκειται να αλλάξετε, αυτή ήταν και αυτή παραμένει η πολιτική σας. Στο σχέδιο νόμου που συζητάμε σήμερα, παρά τις προβλέψεις για μεταβολή στο οργανωτικό μοντέλο, η φιλοσοφία της αστυνομικής εκπαίδευσης παραμένει αναλύωτη. Ο στόχος της νέας ρύθμισης είναι η ανταπόκριση της αστυνομικής εκπαίδευσης στις νέες μεθόδους καταστολής. Μιας καταστολής που είναι δεμένη άρρηκτα με τη συνολική αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης αλλά και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του, όπως το λέει, ενιαίου χώρου ασφάλειας. Συνδέεται και με την καθιέρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαίων προτύπων στην αστυνομική οργάνωση, εκπαίδευση, λειτουργία και δράση. Πρέπει να αντιμετωπίσουν τη λογική αντίδρασης των εργαζομένων στις άθλιες εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνει η πολιτική τους και προκαλεί τριγμούς στην εξουσία τους. Σε αυτή ακριβώς τη λογική, ως κυρίαρχο προβάλλει η προσαρμογή των νέων αξιωματικών της αστυνομίας. Επίσης, το σχέδιο νόμου ομογενοποιεί στον χώρο της αστυνομικής εκπαίδευσης όλα τα αποσπασματικά μέτρα που είχαν ληφθεί μέχρι σήμερα. Συνεργασία με κατασταλτικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Europol, η Frontex, με ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστημία επιχειρήσεις. Επισημαίνουμε εδώ το ρόλο της διοίκησης στη λειτουργία της σχολής. Περιέχονται κάποιες τυπικές διατάξεις για την οργάνωση της λειτουργίας της σχολής αξιωματικών με βάση και τα πανεπιστημιακά πρότυπα. Όμως, ο όποιος αναγκαίος διαδικαστικός εξυγχρονισμός, όπως η σύσταση θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού μαζί με τους αστυνομικούς εκπαιδευτές, τελεί υπό την άμεση και στενή εποπτεία και καθοδήγηση της διοίκησης. Ορισμένες μάλιστα διατάξεις για το ερευνητικό διδακτικό προσωπικό, όπως οι πειθαρχικές, είναι βαθύτατα αντιδραστικές. Τώρα, για ζητήματα που αφορούν τους εκπαιδευόμενους σπουδαστές, δεν υπάρχουν απευθείας προβλέψεις. Είναι χαρακτηριστικό πως το μόνο σχετικό ζήτημα που ρυθμίζει ο νόμος είναι το πάσο για τις μετακινήσεις με τις συγκοινωνίες. Η ρύθμιση όλων των ζητημάτων που τους αφορούν παραπέμπεται με εξουσιοδοτικό διάταγμα στον εσωτερικό κανονισμό. Επίσης, είναι ανάγκη να εκλείψει η βαθιά αναχρονιστική τακτική του υποχρεωτικού στρατονισμού των εκπαιδευομένων. Εξυπηρετεί από τη μια την ισοπαίδωση της προσωπικότητας των σπουδαστών και από την άλλη την ενίσχυση της καταστολής με την ύπαρξη σταθερής εφεδρικής δύναμης. Στο συζητούμενο νομοσχέδιο δεν θίγεται το ζήτημα της αστυνομικής εκπαίδευσης που αφορά τις χιλιάδες ειδικών φρουρών και συνοροφυλάκων. Η κυβέρνηση κρατά ανοιχτή την πίσω πόρτα για προσλήψεις, χωρίς καμιά αστυνομική εκπαίδευση.
μέσα από τα λεγόμενα σχολεία της σχολής μετεκπαίδευσης που προβλέπεται στο νομοσχέδιο, διατηρεί την ευχέρεια να κόψει και να ράψει τα ζητήματα αυτά με βάση τους εκάστοτε κατασταλτικούς σχεδιασμούς. Επισημαίνουμε επίσης ότι οι απόφοιτοι λυκείου που μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων εισέρχονται στις αστυνομικές σχολές αποφοιτούν από αυτές έχοντας υποστεί μια συνεχή πίεση και εκπαίδευση προκειμένου να αποβάλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, να ξεχάσουν τι ρίζες τους. Σημειωτέων ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι παιδιά εργατών και αγροτών, έχουν βιώσει στο πετσί τους την πολιτική, την αντιλαϊκή όλων των κυβερνήσεων και τους μετατρέπεται σε τέτοιο επίπεδο ώστε να λειτουργούν ως γρανάζια του κατασταλτικού μηχανισμού. Σχετικά τώρα με τα άρθρα του σχεδίου νόμου, μερικές γενικές παρατηρήσεις σχετικά με αυτά. Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, άρθρο 4, 14. Ο διοικητής της σχολής ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και είναι υπεράνω όλων. Ελέγχει ακόμα και τα συλλογικά όργανα, τη σύνθεση, τη θεματολογία τους. Όπου διοικητής της σχολής, από πίσω η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει το αυτοδιοίκητο όπως τύπη στα πανεπιστήμια και εκεί είναι προσυζήτηση. Οι ευθύνες και τα καθήκοντα του κοσμήτορα και των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού ανάγονται στον εσωτερικό κανονισμό που τον αλλάζει ο εκάστοτε διοικητής, άρα του Υπουργείου, όποτε αυτοί το επιλέξουν. Άρθρο 21, παράγραφος 6. Πτυχιακές εργασίες για θέματα σχετικά με τις στρατηγικές και επιχειρησιακές προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Υπάρχει στενός έλεγχος του περιεχομένου της εκάστοτε πτυχιακής σύμφωνα με τις επιταγές του Υπουργείου και της ηγεσίας του. Αντίστοιχα και στα μεταπτυχιακά. Άρθρο 29. Δεν ξεκαθαρίζεται αν θα υπάρχουν δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα ή θα είναι δωρεάν. Άρθρο 31. Πώς διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του έργου και της γνώμης των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού όταν ακόμα και ο διορισμός τους από το εκλεκτορικό σώμα υπάγεται σε έλεγχο νομιμότητας από τον διοικητή της σχολής και το Υπουργείο. Ακόμα χειρότερα, για ποια ανεξαρτησία μιλάμε όταν στο άρθρο 39 του νομοσχεδίου αναφέρεται ρητά ότι κάθε μέλος του ερευνητικού διδακτικού προσωπικού πάβεται των καθηκόντων του ανεξαρτήτου λόγου από το διοικητή της σχολής. Δεν αναφέρεται τίποτα ως δικλίδα ασφαλείας της διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους καθηγητές. Σημειωτέων, ο κοσμήτορας είναι μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού. Ούτε για αυτόν προβλέπεται κάποια ανεξαρτησία έργου, γνώμης κτλ. Άρθρο 57. Από τα όργανα διοίκησης και εκπαίδευσης, αλλά και τη διάρθρωση, υπονοείται η δημιουργία μιας στρατιωτικής σχολής. Άλλος ένας στρατιωτικοκεντρικός προσανατολισμός. Άρθρο 61. Αναφέρεται ισότητα πτυχίων της σχολής αστιφυλάκων με άλλες αντίστοιχες σχολές. Γιατί δεν αναφέρει ρητά ποιες είναι αυτές, αν είναι ΑΕΗ, ΑΤΕΗ ή ΕΚ. Επίσης, πώς μπορεί να έχει κάποιο νόημα η εξίσωση έστω και τα χαρτιά των σχολών της αστυνομίας με τα πανεπιστήμια όταν διορίζονται αστυνομικοί με διαδικασίες εκτός πανελληνίων. Άρθρο 71. Στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, τι δικαιώματα και τι μισθό θα έχουν οι ασκούμενοι. Για παράδειγμα, οι δόκιμοι κάθε χρόνο καλύπτουν στα αστυνομικά τμήματα τα κενά των καλοκαιρινών αδειών. Αναλαμβάνουν καθήκοντα που δεν δικαιολογείται από το βαθμό τους. Δεύτερο άτομο σε περιπολικό, δηλαδή κανονικό πλήρωμα. Σκοπιά, μόνοι τους. Εγκλεισμούς, μεταγωγές κτλ. Με το ωράριο εργασίας, ειδικά στους δόκιμους, να καταστρατηγείται άγρια. Και κάτι άλλο. Δεν αναγνωρίζει έστω μισθολογικά τα πτυχία που έχουν συνάδελφοί τους από άλλες σχολές πανεπιστημίων που έχουν ειδίκευση σε κάποιο αντικείμενο. Συνολικά τώρα, για τα άρθρα, καταψηφίζουμε το σύνολο των άρθρων εκτός από το άρθρο 87, παράταση του χρόνου λήξης των διαβατηρίων από 5 σε 10 χρόνια, στο οποίο ψηφίζουμε παρόν, και το άρθρο 89, μεταφορά του προσωπικού του καταστήματος
κράτησης Πάτρας, και δεν είναι μόνο το κατάστημα αυτό, είναι πάρα πολλοί τομείς και στο στένοπλες δυνάμεις που αναγκάζονται, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε την ανοχή σας, για μετακινήσεις από και προς το χώρο εργασίας τους με κρατικά ή μισθωμένα οχήματα. Συνηγορούμε στην θέσπιση αυτού του μέτρου. Κλείνοντας, θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι ότι η καταστολή είναι μέρος της πολιτικής των κυβερνήσεων που υπηρετούν την αστική τάξη. Αυτή την κατεύθυνση δεν την αναιρεί καμιά μα καμιά αναβάθμιση, είτε εκπαιδευτική είτε οργανωτική, των σχολών της αστυνομίας. Στοχεύει μαζί με τις πολιτικές ενσωμάτωσης και τις ασκούμενες αντιλαϊκές πολιτικές στη διατήρηση της κυριαρχίας της στις εξελισσόμενες συνθήκες του 21ου αιώνα, που θα είναι ο αιώνας της νίκης των λαών απέναντι στο σημερινό βάρβαρο σύστημα του καπιταλισμού. Ευχαριστώ.